Σωσίβιο σε χιλιάδες μικρομεσαίες και ατομικές επιχειρήσεις που έχουν βυθιστεί στα χρέη αλλά έχουν προοπτικές βιωσιμότητας, ρίχνει υπό προϋποθέσεις το Υπουργείο Οικονομίας και Ανάπτυξης με το νομοσχέδιο για τον εξοδικαστικό μηχανισμό ρύθμισης οφειλών που έθεσε σε δημόσια διαβούλευση μέχρι τις 3 Μαρτίου. Είναι ένα θετικό μέτρο για τους επιχειρηματίες. Θεωρούμε ότι μπορεί να βοηθήσει όλο τον επιχειρηματικό κόσμο της χώρας να μην έχουν προβλήματα με τις τράπεζες, με το δημόσιο και με τους ασφαλιστικούς φορείς. Είναι η καλύτερη ευκαιρία η οποία δίνεται μέχρι τώρα, αλλά επισημαίνω ότι αφορά επιχειρήσεις οι οποίες έχουν τη διάθεση και ταυτόχρονα μπορούν να μπουν σε ένα καθεστώς εξυγίανσης, μπορούν να ανταποκριθούν στις υποχρεώσεις τους. Οι πρώτες αντιδράσεις της τάξης της επιχειρηματικής κοινότητας είναι θετικές για το προτινόμενο σχέδιο νόμου, αλλά θα επιχειρηθεί να γίνουν κάποιες βελτιωτικές προσθήκες σε σχέση με τους όρους υπαγωγής των επιχειρήσεων, ώστε να γίνει πιο λειτουργικό. Είναι ολοκληρωμένο το πλαίσιο, αφορά τόσο τις ατομικές επιχειρήσεις όσο μικρές, μεσαίες και μεγάλες επιχειρήσεις. Εμείς προσπαθούμε να μπουν μέσα σε αυτό το κλίμα όσο περισσότεροι επιχειρηματίες μπορούν. Ένας όρος ο οποίος λέει 20.000, ότι αυτός ο νόμος θα ισχύει άνω των 20.000 ευρώ, είναι καλύτερο το όριο αυτό να κατέβει στις 10.000 ευρώ. Ένας ακόμα όρος ο οποίος λέει ότι θα πρέπει να είναι μία εκ των τριών τελευταίων χρήσεων κερδοφόρα, θα μπορούσε να είναι καμία εκ των. Γιατί σήμερα με τα προβλήματα που υπάρχουν στην επιχειρηματικότητα, πολλές επιχειρήσεις την τελευταία τριετία είναι στα αρνητικά, στα κόκκινα. Οι αιτήσεις υπαγωγής στον νόμο που αναμένεται να τεθεί σε ισχύ 3 μήνες μετά την ψήφισή του θα γίνονται δεκτές έως και την 31η Δεκεμβρίου του 2018. Αφορούν χρέη όλων των τύπων, εξού και η ολοκληρωμένη φύση της ρύθμισης, δηλαδή έχουμε να κάνουμε με χρέη τόσο προς το δημόσιο και τα ασφαλιστικά ταμεία, όσο και χρέη προς τράπεζες, προς πιστωτές, προμηθευτές, αλλά και χρέη σχετικά με σφραγισμένες επιταγές ή με διαταγές από ελληνικά δικαστήρια. Οι ελεύθεροι επαγγελματίες μπορούν να μπουν στο νόμο Κατσέλη, εντάσσονται εκεί και γι' αυτό το νόμο τους εξαιρεί. Θα ήταν καλό να τους εντάξουν και αυτούς, γιατί όχι. Λογιστές και επιχειρηματίες θεωρούν πως με το σχέδιο νόμου που αναμένεται να μπει στο τραπέζι της διαπραγμάτευσης με τους εκπροσώπους των δανειστών, με την επιστροφή τους στην Αθήνα, θα δοθεί η δυνατότητα να σωθούν χρεωμένες επιχειρήσεις που έχουν εχέγγυα βιωσιμότητας. Στόχος βέβαια όλων αυτών είναι να μπορέσουμε όσες περισσότερες επιχειρήσεις σωθούν, ώστε να μην κλείσουν και έχουμε ακόμα περισσότερα κλειστά καταστήματα, που πραγματικά πάρα πολλές επιχειρήσεις είναι στα κόκκινα. Αποτελεί αδιαφυσβήτητα ένα σημαντικό βήμα, αλλά προφανώς από μόνο του δεν φτάνει. Απλά θα δώσει ένα κίνητρο σε επιχειρήσεις οι οποίες μπορούν να πάρουν μια ανάσα και να κοιτάξουν το μέλλον με μεγαλύτερη αισιοδοξία. Βασική προϋπόθεση για υπαγωγή στον εξοδικαστικό συμβιβασμό που επιταχύνει τις διαδικασίες, χαμηλώνει το κόστος και αυξάνει την εμπιστευτικότητα σε μια ψυχοφθόρα για τον επιχειρηματία διαπραγμάτευση είναι οι οφειλές της να έχουν δημιουργηθεί μέχρι την 31η Δεκεμβρίου του 2016, να συνενεί στο κούρεμα το 60% των πιστωτών της και το 85% των υποχρεώσεών της να μην ανήκει σε έναν και μόνο πιστωτή.